Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Όταν ακούμε τη λέξη μαστίχα, το μυαλό μας πάει αμέσως στη Χίο και όχι άδικα, αφού η μαστίχα αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της Χίου. Οι πρώτες αναφορές γύρω από το μαστιχόδεντρο και τη μαστίχα γίνονται από τον Ηρόδοτο, τον 5ο αιώνα π.Χ., ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν το αποξηραμένο ρητινόδες υγρό που ρέει από τον φλοιό του μαστιχόδεντρου. Η μαστίχα είναι η πρώτη φυσική τσίχλα του αρχαίου κόσμου, την οποία χρησιμοποιούσαν τόσο για τον καθαρισμό των δοντιών, όσο και για την αναζωογόνηση της αναπνοής. Στα αρχαία ιατρικά κείμενα συναντάμε πληθώρα ιατρικών συνταγών με κύριο συστατικό τη μαστίχα από τον Ιπποκράτη, τον Διοσκουρίδη, τον Γαλινό και τον Θεόφραστο, οι οποίοι επισημαίνουν τις ευεργετικές της ιδιότητες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μαστίχα Χίου είναι ένα από τα 4 συστατικά που περιέχεται στο βάλσαμο της Ιερουσαλήμ, το οποίο δημιουργήθηκε το 1719 από φραγκισκανούς μοναχούς, μια φόρμουλα με επιβεβαιωμένες αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Στις μέρες μας, οι έρευνες δείχνουν ότι η φυσική μαστίχα Χίου διαθέτει μοναδικές, ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα όσα και ιστορία. Μορφή που είναι η κρύσταλλη ή αλλιώς τα δάκρυα μαστίχας όπως λέγονται, είτε σε μορφή σκόνης αλλά και ως έλαιο, το γνωστό σε όλους μαστιχέλαιο. Η μαστίχα Χίου δεν περιέχει καθόλου λιπαρά και αλάτι, ενώ είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και υδατάνθρακες. Τα συστατικά της ρητίνης και του μαστιχέλαιου έχουν αναλυθεί και κάποια έχουν ταυτοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, η ακριβής σύσταση της μαστίχας Χίου δεν είναι ακόμα γνωστή. Εκτιμάται ότι η μαστίχα και το μαστιχέλαιο περιέχουν τουλάχιστον 70 ουσίες, οι οποίες προσδίδουν τις πολυάριθμες ευεργετικές ιδιότητες στη μαστίχα. Σύμφωνα με μελέτες, η μαστίχα Χίου διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες, αφού έχει βρεθεί ότι τα συστατικά της μπορούν να καταπολεμήσουν πολλά παθογόνα βακτήρια και μύκητες. Σημαντική είναι και η αντιοξειδωτική της δράση, καθώς προστατεύει από το σχηματισμό αθυρωματικής πλάκας και συμβάλλει στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Μελέτη έδειξε πως η καθημερινή κατανάλωση 5 γραμμαρίων μαστίχας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της χοληστερόλης και σημαντική μείωση στα ένζημα που σχετίζονται με την υπατική λειτουργία. Βλέπουμε δηλαδή ότι η μαστίχα Χίου προστατεύει και τη λειτουργία του ύπατος. Η μαστίχα Χίου προάγει την υγεία της στοματικής κοιλότητας. Το μάσημα της μαστίχας αυξάνει την έκρηση σιέλου, γεγονός που βοηθά στον αυτοκαθαρισμό του στόματος. Παράλληλα, η μαστίχα δρά αντιμικροβιακά και εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς που προκαλούν το σχηματισμό τεριδόνας, οδοντικής πλάκας και κακοσμία στο στόμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με τη θεραπευτική δράση της μαστίχας σε παθήσεις του πεπτικού συστήματος.
Ήδη από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι η μαστίχα χείου ανακούφιζε από πόνους του στομάχου, όπως για παράδειγμα γαστρικές διαταραχές, δυσπεψίες, γαστραλγίες, καθώς και πεπτικά έλκη. Στις μέρες μας, η νόσος του Κρόν, η γαστρίτιδα και το έλκος είναι μερικές παθήσεις οι οποίες δείχνουν σημάδια ανακούφισης μετά από κατανάλωση ή χρήση μαστίχας. Ειδικά για την νόσο του Κρόν, να αναφέρουμε ότι η έρευνα έδειξε πως η χορήγηση μαστίχας χείου σε συγκεκριμένες δοσολογίες βελτίωσε την κλινική εικόνα και μείωσε τη φλεγμονή σε ασθενείς με ήπια έως και μέτρια δραστηριότητα της νόσου του Κρόν. Βέβαια, για άλλη μια φορά, να πούμε ότι τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν πως αυτό που δρά ευεργετικά στη φλεγμονή είναι το σύνολο των συστατικών της μαστίχας, τα οποία δρούν συνεργικά και όχι απομονωμένα τα διάφορα συστατικά της. Η πιο γνωστή ευεργετική επίδραση της μαστίχας χείου είναι ότι δρά ενάντια στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο ευθύνεται για το έλκος. Και εδώ μελέτες έδειξαν ότι σε συγκεκριμένες δόσεις η μαστίχα μπορεί να θεραπεύσει το έλκος λόγω της βακτηριοκτόνου δράσης της. Τόσο Έλληνες όσο και ξένοι επιστήμονες εξυμνούν τη δράση της μαστίχας έναντι του ελικοβακτηριδίου, το οποίο θεραπεύει ακόμα και σε μικρές ποσότητες χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος, να πούμε ότι η μαστίχα χείου συμβάλλει στην επούλωση τραυμάτων και στην ανάπλαση της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες στο δέρμα. Η μοναδική αυτή φυσική ρητίνη χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως συστατικό σε επιδέσμους, έμπλαστρα, επιθέματα και σε άλλα επουλωτικά μέσα που εφαρμόζονται για την προστασία ή την επούλωση τραυμάτων ή μεταχειρητικών τομών. Ως προς την αντικαρκινική δράση της μαστίχας, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά δεδομένα, αλλά ως προς αυτό απαιτούνται περισσότερες μελέτες. Η πιο δημοφιλής μορφή της μαστίχας είναι φυσικά η τσίχλα. Το μάσημα της μαστίχας βοηθά στην υγιεινή των δοντιών και των ούλων και γενικότερα στην υγιεινή του στόματος. Η πιο διαδεδομένη μορφή της μαστίχας ως ρόφημα είναι το λικέρ, το οποίο συνήθως σερβίρεται ως χωνευτικό στο τέλος ενός γεύματος. Βέβαια, μπορούμε να βρούμε μαστίχα και σε άλλα είδη ποτών, όπως σε ρακόμελο ή σε ούζο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καταναλωθεί και το μαστιχέλαιο. Στη ζαχαροπλαστική, η μαστίχα χρησιμοποιείται ως συστατικό βελτίωσης της γεύσης στην παρασκευή γλυκών και αρωματικών αρτοσκευασμάτων, ενώ στη μαγειρική προσδίδει ωραίο και διακριτικό άρωμα στο κρέας, στο τυρί ή και ως μπαχαρικό. Επιπλέον, οι εταιρείες καλλιντικών χρησιμοποιούν το μαστιχέλαιο στην παρασκευή αρωμάτων και σε κρέμες προσώπου, καθώς τα συστατικά του ενισχύουν την ελαστικότητα και μειώνουν το χρόνο γύρασης του δέρματος. Στη σύγχρονη κοσμετολογία, το μαστιχέλαιο χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που προορίζονται για την ενίσχυση της τριχοφυΐας και για την προστασία από ερεθισμούς του τριχωτού της κεφαλής. Βλέπουμε δηλαδή πως η μαστίχα θα μπορούσε κάλλιστα να αποκαλείται πολυχρηστικό τρόφιμο. Η μαστίχα χείου αποτελεί μια υγιεινή αλλά και έξυπνη τακτική όταν θέλουμε να αποφύγουμε τα τσιμπολογήματα. Έχει βρεθεί ότι τα άτομα που μασούν μαστίχα χείου, είτε φυσικά δάκρυα είτε συσκευασμένοι αλλά χωρίς γλυκαντικά, 3 ώρες μετά το μεσημεριανό γεύμα έχουν μειωμένο αίσθημα πείνας και λιγούρας. Η μαστίχα χείου, αυτό το ελληνικό μοναδικό προϊόν, εκτός από την ωραία γεύση και τη φρεσκάδα που αποπνέει, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην προστασία και τη διατήρηση της υγείας. Καλό είναι να την εντάξουμε στη διατροφή μας και να αποκομίσουμε τα ωφέλη της. Μέχρι την επόμενη τηλεοπτική μας συνάντηση, σας εύχομαι να φροντίζετε τον εαυτό σας και να τρέφεστε σωστά. Χαίρετε!